Καλησπέρα παιδιά, τσεκτικνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα προϊόν το οποίο πριν από λίγο το είδα και δεν μπόρεσα να αντισταθώ, έπρεπε να το αγοράσω. Λοιπόν, είναι τα Kenda Gaming Headphones. Είναι ακουστικά, όπως καταλαβαίνετε, για gaming. Το βρήκα εδώ σε ένα κατάστημα στη Μύρινα, στη Λίμνο. Μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έχω ακουστεί αυτή τη μάρκα. Είναι εντελώς το name, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να είναι καλή, μπορεί να μην είναι καλή, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν κοστίζει 18 ευρώ, μπορεί κάπου έξω σε άλλο κατάστημα εκτός Λίμνου να κάνει πολύ πιο φθηνά, νομίζω. Τα Kenda Gaming Phones. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν εδώ αυτό το Transformer, γιατί μοιάζει με Transformer, δεν μπορείτε να πείτε. Και μου άρεσε ο σχεδιασμός τους, όπως είδα. Τώρα το τι είναι μέσα, τι δεν είναι, θα τα δούμε μαζί. Το κουτάκι τους είναι αρκετά αξιοπρεπές και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει Deep Bass, έχει adjustable microphone, δηλαδή το μικρόφωνο που γυρίζει ως 180 μοίρες, έχει soft leather earpads, εγώ το διαβάζω ανάποδα, οπότε ακουστικά είναι σχεδιασμένα τα ακουστικά του, μάλλον με βαλακό δέρμα, και έχει inline control για να μεγαλώνεις τη φωνή, να αυξομειώνεις τη φωνή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει από πίσω. Από το πλάι βλέπουμε εδώ πέρα τα ακουστικά. Είναι αρκετά όμορφος ο σχεδιασμός τους πάντως, ναι, γι' αυτό μου άρεσαν εξ αρχής και λέω τι γίνεται. Σε αυτή την πλευρά το logo της εταιρείας, το κουτάκι της είναι αρκετά όμορφο σχεδιασμένο, το ίδιο και εδώ πέρα. Στο πίσω μέρος, να σας το δείξω, και εγώ θα το γυρίσω ανάποδα, δεν μπορώ να το διαβάσω και έτσι. Λοιπόν, η ευαισθησία των ακουστικών των συγκεκριμένων είναι στα 62 dB συν πλην 3 dB. Να διαβάσω τώρα λίγο, γιατί ο Midaore XNL μονίζει διαδρομή είναι τα ηχεία. 2,2 κιλοόμι αντίσταση που έχει μέσα. Η διάμετρος των ακουστικών είναι 50 mm, δηλαδή 5 εκατοστά. Μικρά, νομίζω. Τι άλλο έχει. Impedance 32 ohm. Frequency response 10 έως 20.000 Hz. Καλά, νομίζω. Max input power. Παίρνει 30 mW. Δεν ξέρω τι έβρεμα. Λες να είναι με USB. Θα το δούμε αν είναι USB και κάνω τόσο φθηνά. Λοιπόν, 105 dB είναι η ακρίβεια του σε SPL. 105 dB είναι πλην 3, δηλαδή είναι γύρω στα 100 με 105 η αισθησία του σε dB. Αρκετά καλό είναι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Και cord length είναι 2,2 μέτρα, αρκετά μακρύ καλώδιο. Αν και τώρα, επειδή έχουμε μετακινήσει το κουτί που έφτιαξα τις πράλες δίπλα στον πύργο, θα ήθελα πάντα ακουστικά πολύ μικρά, όπως είναι, ενώ μικρά με μικρό καλώδιο όπως είναι τα σερβίρια. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Δεν έχει να κόψετε κάτι, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε μαχαίρι, αρκετά πρακτικό. Έτσι είναι μέσα. Λοιπόν, για να τα βγάλουμε. Βγαίνει μαζί με το κουτί. Αρκετά εύκολο, θα έλεγα. Λοιπόν, θα τη φέρω πιο κάτω. Τα ακουστικά, παιδιά, είναι αρκετά βαριά και στιβαρά. Δηλαδή, έτσι όπως τα κρατάω και τα καταλαβαίνω στο χέρι μου, θα φέρεις το κουτί. Αυτά είναι τα ακουστικά, παιδιά. Είναι αρκετά βαριά. Τα πιάνεις στα χέρια σου και λες, οχ, εντάξει, δεν είναι ψεύτικα πλαστικά. Δηλαδή, μπροστά τους τα audio crystal φαίνονται εντελώς ψεύτικα. Ξεκινάμε να δούμε. Πρώτα απ' όλα να λύσω το καλώδιο. Παιδιά, πρώτη φορά βλέπω καλώδιο το οποίο έχει λαστιχένια επένδυση. Είναι αρκετά μακρύ, είπαμε 2,2 μέτρα, και βλέπετε είναι λάστιχο και αρκετά χοντρό, δηλαδή είναι τεράστιο. Wow, φαίνεται υπερβολικά ποιοτικό. Πείτε μου ότι ανάβουν και φώτα με το συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από το καλώδιο. Το καλώδιο είπαμε αρκετά μακρύ, κόκκινο, χοντρό πλαστικό. Περιβάλλει τα καλώδια. Εδώ πέρα έχουμε μία διάταξη. Και το συγκεκριμένο, όπως βλέπουμε, παιδιά, είναι και με USB. Το οποίο USB βλέπω ήδη μία τέλεια. Δεν έχει τακτοποιηθεί, δεν έχει ευθυγραφιστεί σωστά στο πλαστικό του. Και με καλώδιο. Με καλώδιο audio in και audio out. Που σημαίνει ότι αν θέλουμε, μπορούμε να τα συνδέσουμε είτε με USB, να χρησιμοποιούμε τη θύρα του υπολογιστή, είτε με τους απλούς, με τα απλά μας τα jack. Πρώτη φορά βλέπω ακουστικά που να τα έχουν και τα δύο. Έχω δει τα Siberia, τα... δεν θυμάμαι πως λέγονται, αυτά που ανάβουν από το πλάι, τα οποία έχουν κανονικά δύο τέτοια βυσματάκια και βάζεις μια audio card σε USB. Νομίζω ότι με το USB πρέπει να είναι λίγο καλύτερος ο ήχος, αν δεν έχετε αξιοπρεπή, μάλλον δεν έχετε μια καλή κάρτα ήχου.
αλλά θα τα δοκιμάσουμε και θα σας πω. Πάμε τώρα στα ακουστικά αυτά καθεαυτά. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, έχουμε πάρα πολύ ωραίο σχεδιασμό. Ας ξεκινήσουμε από το πλάι, από εδώ. Βλέπουμε το μικρόφωνο, το οποίο μικρόφωνο είναι στερεωμένο εδώ πέρα. Δεν προεξέχει πάρα πολύ, δεν εμποδίζει πάρα πολύ. Βέβαια, δεν μπορεί να κρυφτεί κιόλας αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε ένα πολύ όμορφο και φινίριμο. Μοιάζει ενώ είναι πλαστικό, έχει σαν ένα μεταλλική επιφάνεια, δηλαδή είναι πάρα πολύ όμορφη. Βλέπουμε εδώ το σήμα των ακουστικών. Αυτά είναι τα LED, τα αριστερά προφανώς. Λοιπόν, από πίσω έχει ένα διακόπτη. Αυτός ο διακόπτης δεν λέει γιατί είναι. Δύο περιπτώσεις. Είτε θα είναι διακόπτης που όπως καταλαβαίνω μάλλον είναι ο διακόπτης αποσομοίωσης της έντασης, αν θα μιλάμε, αν θα ακούμε δυνατά ή όχι. Δηλαδή από εδώ ρυθμίζουν. Πολύ πρακτικό θα έλεγα. Δηλαδή δεν προεξέχει κάποιο άλλο κομμάτι για να ρυθμίζει την ένταση των ακουστικών από το καλώδιο. Άρα από εδώ πίσω είναι ο διακόπτης. Βέβαια φαίνεται αρκετά απλός και εύθραυστος, αλλά λοιπόν. Εδώ πέρα βλέπουμε το πόσο μπορεί να πάει. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη διαδρομή, δηλαδή δεν μπορεί να πάει πάρα πολύ σε μήκος να μεγαλώσει, να μικρύνει. Λοιπόν, από την έξω πλευρά είναι αυτή. Και η δεξιά πλευρά ακριβώς το ίδιο χωρίς το μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το εσωτερικό. Στο εσωτερικό όπως βλέπουμε έχουμε ξυλαράκι, αρκετά μαλακό φαίνεται. Δεν είναι τόσο μαλακό όσο στα Siberia για παράδειγμα, αλλά μου αρέσει γιατί έχει μέσα αυτή την επιφάνεια που είναι κυψελωτή και φαίνεται πάρα πολύ όμορφη, είναι πάρα πολύ όμορφο το χρώμα και η υφή του. Γενικά τα ακουστικά τα συγκρινά παιδιά τα πιάνω στα χέρια μου και βλέπω ότι έχουν πάρα πολύ ωραία υφή, πάρα πολύ ωραία αίσθηση στα χέρια. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά είναι ακριβώς το ίδιο και πάμε εδώ πέρα στο κομμάτι από πάνω. Βλέπουμε εδώ πέρα λέει το Takeda HD 1006 ή 10006 όπως τα λέτε ότι διαβάζετε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Από δερματίνη είναι, δεν είναι αληθινό δέρμα φυσικά, αλλά είναι αίσθηση δερματίνης. Δίνει στο ακουστικό μία αίσθηση ποιότητας και από τη μέσα πλευρά, αν μπορούμε να δούμε, είναι ακριβώς παραπλήσιο υλικό, μαλακό υλικό. Βλέπουμε εδώ πέρα πιέζεται, άρα δεν νομίζω να υπάρχει θέμα για το κεφάλι μας. Θα σας δείξω κιόλας αν εφαρμόζουν. Λοιπόν, τα ακουστικά είναι πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ στιβαρά. Δηλαδή, σας λέω, αν πιάσετε τα audio crystal που είχα κάνει unboxing την τελευταία φορά, θα δείτε ότι είναι ψεύτικα μπροστά σε αυτά. Δηλαδή, και 20 ευρώ ακουστικά έχουν πάρα πολύ καλή ποιότητα. Μου θυμίζουν κάποια συγκεκριμένα Nitec. Λοιπόν, επίσης, ο σχεδιασμός τους είναι γαμάτος. Αν είστε gamer και ναι, σας αρέσει να δείχνετε γραμμάτι, είναι τα ελληνικά ακουστικά. Τώρα βέβαια η ποιότητα στον ήχο, θα τα δοκιμάσουμε να σας πω αμέσως. Μα πρώτα απ' όλα να δω πως ταιριάζουν στα αυτιά. Λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι στο κεφάλι μου. Κλείνω κατευθείαν, θα σας δείξω κιόλας πως είναι. Λοιπόν, να βγάλω λίγο τα βίσματα για να δοκιμάσουμε και τον ήχο. Να σηκώσω την κάμερα ψηλά. Είναι αρκετά στιβαρά, αρκετά όμορφα θα έλεγα. Νομίζω είναι αρκετά ποιοτικά. Φαίνονται όμορφα, πατάνε ωραία στα αυτιά για αρχή. Αν και καταλαβαίνω και νιώθω, μπορούμε να τα κλείσουμε. Αν έχετε μεγάλο κεφάλι σαν το δικό μου, νομίζω θα ταιριάζουν πολύ καλά. Αν και μπορώ, καταρχήν το καλώδιο φαίνεται τεράστιο, είναι αρκετά ακάμπτο. Βέβαια, δεν νομίζω να σα κολλέψει πάρα πολύ. Είναι αρκετά σκληρό και μεγάλο το καλώδιο. Δηλαδή, δεν θα τυλίγετε χωρίς να το θέλετε. Αυτό είναι το καλό αυτού του τεράστιου καλώδιου. Είναι πραγματικά τεράστιο. Και πάρα πολύ παχύ σε μέγεθος, μάλλον γιατί έχει όλες αυτές τις θύρες εδώ πέρα. Θα σας τα δείξω ξανά. Είπαμε USB και ακουστικά. Τώρα είμαι περίεργος, θα ήθελα να δω πρώτα το USB. Αν και δεν ξέρω και δεν θα το θέλω να τρισκάρω το USB, να δω, θα το κάνω και θα κόψω το βίντεο και θα το ξανακάνω μετά. Αν σταματήσει να γράφει ο ήχος από την κάμερα, γιατί καμιά φορά μπορεί να το πάθει αυτό, θα βάλω το μικρόφωνο και το ακουστικό. Να δούμε τι γίνεται. Ωραία, σύνδεσα τις απλές αναλογικές θύρες. Αναγνωρίστηκε κατευθείαν από την κάρτα ήχου μου. Φόρτωσε τους driver γρήγορα. Ακούω ένα βόμβο. Να δω αν μπορώ να το αυξομοιώσω. Ναι, αυτό το κουμπάκι πίσω που σας έριξα είναι από όσο δυνατά το θέλετε.
παρατηρώ ότι ακούω αυτή τη στιγμή και τη φωνή μου από την κάμερα. Δηλαδή, εκτός του ότι μιλάω, ακούω με τα αυτιά μου, την ακούω και μέσα του μικροφόνου. Που μάλλον είναι καλό σημάδι, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα βίντεο, ένα δοκιμαστικό τραγούδι να δούμε. Λοιπόν, να βρω ένα δυνατό. Θα βάλω ένα που έχει και μπάσα. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι το Αρτέμιτα, ο Αρετές και Πάθη. Το αγαπάω αυτό το τραγούδι. Είναι το μπάσο του γαμάτου και ο στίχος του πολύ ωραίος. Λοιπόν, δοκίμασα, το άκουσα λίγο και προς το τέλος που έχει πάρα πολύ μπάσο το τραγούδι. Λοιπόν, να σας πω να φτιάξω λίγο και την κάμερα εδώ πέρα. Λοιπόν, το τραγούδι είναι πολύ ωραίο, εντάξει, πέρα από αυτό. Τα ακουστικά, με το που ψηλώνεις, ανεβάζεις τον μπάσο προς τα πάνω, νιώθεις ότι τα αυτιά σου τραντάζονται από το τόσο μπάσο που έχουν. Δηλαδή, τρομερό μπάσο. Νομίζω σε τόσο φθηνά ακουστικά, ούτε τα Audio Crystal, τα οποία είναι κάπου εκεί κρεμασμένα πάνω, είναι τόσο καλά όσο αυτά. Ακούγονται πάρα πολύ ωραία. Επίσης έχει πάρα πολύ το κουμπί αυτό της αυξομοίωσης του ήχου. Είναι τρομερό, δηλαδή. Είναι πολύ βολικό, γιατί πάντα, σου για παράδειγμα, να σας δείξω τα χώρα τα φορούσα από τα Siberia. Τα φοράω γιατί έχουν πολύ μικρό καλώδιο και τα βάζω τώρα δίπλα από το κουτί. Εδώ πέρα έχει αυξομοιωτή. Που όσο να πεις είναι λίγο μπελαλίδικο. Επίσης εδώ πέρα αυτά εδώ έχουν ένα αυξομοιωτή που είναι ολόκληρη γκουμούτσα για να μεγαλώνεις τη φωνή, να τη μικραίνεις, να κλείνεις το μικρόφωνο. Αυτά εδώ δεν έχουν κάνει, δεν είναι τόσο πρακτικό γιατί μπορεί να χρειαστεί να το σταματήσεις κάποια στιγμή τον ήχο, να μην ακούς. Δηλαδή να μην τα βγάζεις, απλά το κατεβάζεις ή το ψηλώνεις, μιλάς. Λοιπόν. Τώρα, το μικρόφωνο του δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο καλό. Αυτό, εντάξει, αυτό θα το αφήσω λίγο για το τέτοιο, για το review. Αυτό που θέλω να δω είναι κατά πόσο θα βελτιωθεί η ποιότητα με την σύνδεση USB. Λοιπόν, κλείνω λίγο το βίντεο. Όπως βλέπετε, τα ακουστικά κάθονται αρκετά όμορφα στο κεφάλι μου. Βέβαια, θα ήθελα λίγο πιο χαμηλό αυτό. Δυστυχώς δεν κατεβαίνει κάτω. Αν έχετε πολύ μικρό κεφάλι, ίσως να σας είναι λίγο τεράστια αυτά. Βλέπετε από το πλάι το logo, φαίνονται υπεργαμάτα. Γενικά έχει μια ποιότητα αυτό το πράγμα. Με 18 ευρώ μου φαίνεται τρομερά ποιοτικό, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, σταματάω λίγο το βίντεο και το ξαναβάζω να δω το USB. Λοιπόν, παιδιά, δοκίμασα λίγο και το USB. Λάθος, το USB δεν δίνει ήχο. Το USB είναι για να ανάβουν τα φωτάκια από το πλάι. Ναι, έχει και φωτάκια. Ορίστε. Ένα από εδώ και ένα από εδώ. Τώρα στην κάμερα δεν φαίνεται τόσο καλό, αλλά δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει. Αν και γενικά επειδή τα φορά δεν μπορώ να το βλέπουν οι άλλοι, αλλά αν είστε φιγουρατζίδες και θέλετε να τα δείχνετε στους άλλους, είναι πολύ καλά. Οπότε, το USB, παιδιά, δεν δίνει ήχο. Τελικά το ανακάλυψα, παιδευάμαι να δω. Τελικά συνειδητοποίησα ότι μάλλον είναι μόνο για το φως. Αν το βγάλω, πιάνει το φως. Αν το βάλω, μπαίνει το φως. Μια παρατήρηση μόνο που είδα, που δεν μου άρεσε τόσο. Το καλό δεν είναι ωραίο. Το καλό δεν είναι σκληρό, δεν με εμπόδισε καθόλου. Δηλαδή πέφτει μπροστά, ούτε να τυλίγεται, ούτε να ξετυλίγεται. Αν ένα πράγμα, θα γυρίσω λίγο να φαίνεται και το φως από εδώ από το πλάι. Ένα πράγμα με παραξένεψε και δεν μου άρεσε είναι τα έβγαλα από το jack. Μετά που τα ξαναέβαλα, δεν αναγνώρισε τόσο. Ίσως να φταίει η θύρα του PC μου. Έπρεπε να κάνει ένα restart ώστε να μπορέσει να ξανααναγνωρίσει το audio in και το audio out. Τα συγκεκριμένα ακουστικά, παιδιά, προσωπικά για τα λεφτά τους 18 ευρώ εδώ Λίμνο τα βρήκα. Είναι το πρώτο προϊόν που παίρνω από Λίμνο που βρήκα και το τσίμπησα έτσι κατευθείαν. Είναι αρκετά καλά. Αρκετά καλά λεφτά. Για αυτά που δίνουν, τρομερό μπάσο, κρατάμε. Πάρα πολύ καλό μπάσο. Όμορφο σχεδιασμό με λεντάκια, μυστορίες. Δηλαδή σκεφτείτε να πάρετε ακουστικά που να έχουν φωτάκια και να φέγγουν. Δεν νομίζω να βρείτε κάτω από 40 ευρώ. Πολύ όμορφο σχεδιασμό. Ο σχεδιασμό του, παιδιά, για να τα βγάλω κιόλας, είναι τρομερά ποιοτικό. Δηλαδή, αλίμονο. Τρομερά ποιοτικό σχεδιασμό. Επίσης έχουν το βάρος τους. Το βάρος τους ίσως να είναι λίγο στα αρνητικά. Επειδή είναι πολύ στιβαρά, ίσως να είναι λίγο βαριά. Δηλαδή, τα Audio Crystal και τα Sennheiser πίσω είναι πολύ ελαφριά. Επίσης, βλέπω ότι θα το ήθελα λίγο πιο ψηλά, δηλαδή εγώ θα το ήθελα κάπου εδώ πέρα, δεν μπορώ να το αυξομοιώσω τόσο. Οπότε αν έχετε μικρό κεφάλι μπορεί να μην είναι τα ιδανικά για σας.
πολύ καλή απομόνωση από τον έξω χώρο. Δεν ακούτε τους θορύβους του έξω χώρου τόσο πολύ. Είναι κλειστού τύπου τα ακουστικά. Επίσης, ένα άλλο, ένα νιώθω ότι επειδή είναι σφιχτά αυτά, με σφίγγουν λίγο. Εντάξει, προς το παρόν δεν είναι τόσο. Απλά πιστεύω ότι μετά από 2-3 ώρες gaming να. Ή όταν δουλεύω με κάποια προγράμματα μουσικής ή όταν κάνω μοντάζ να με ζωρίσει, ή ας πούμε όταν δουλεύω στο... για τη δουλειά και βγάζω ακούω μουσική παράλληλα, μπορεί να κουραστώ μετά από 2-3 ώρες γιατί είναι αρκετά σφιχτά. Λοιπόν, οπότε για τα λεφτά τους, πολύ καλή αγορά. Δηλαδή, φωτάκια, φωτάκια. Βρες 18 ευρώ με φωτάκια. Ωραία φωτάκια και να έχει τα Transformers από δίπλα. Και σχεδιασμός γαμάτος. Δηλαδή ο σχεδιασμός τους είναι τρομερός. Θα έρθανε με κάποια νέα και ίσως να είναι το μοντέλο επειδή το τσέκαρα λίγο online. Μοιάζει με κάποια άλλα. Το κάνουν πολλές εταιρείες. Δηλαδή παίρνουν ένα μοντέλο από Ευρώπη ή από Κίνα. Η μία το βάφει κόκκινο, η άλλη το βάφει μπλε, η άλλη το ονομάζει Μίτσο, η άλλη τάκι και βγάζουν κάτι. Λοιπόν, τα ακουστικά τους για τα λεφτά είναι καλά. Αν τα βρείτε, πάρτε τα. Πολύ καλό μπάσο. Δηλαδή, ακούς τον μπάσο, ακούς τα τραγούδια σου. Το μικρόφωνο το τσέκρα είναι πάρα πολύ καλό. Γράφει αρκετά. Δεν εμποδίζει και είναι και αισθητικά ωραίο. Δηλαδή, λες, είναι μεγάλο, δεν έχω μόνο ακουστικά. Έχω ακουστικά με μικρόφωνο. Άρα, για gamer δεν σε περιορίζει. Επίσης, δεν είναι μπροστά στο στόμα ώστε να ακούγεται η ανάσα σου την ώρα που παίζεις ή που κάνεις μια εγγραφή και να ακούγεται άσχημα. Γιατί πολλές φορές το παθαίνουμε αυτό το πράγμα. Πας να κάνεις μια εγγραφή και είναι ακριβώς κάτω από τη μύτη στο μικρόφωνο ή πίσω από το στόμα σου και το. Λοιπόν, πολύ καλά ακουστικά, τα συνιστώ, αν τα βρείτε πάρετε τα, το κουτάκι τους είναι αυτό εδώ, νομίζω θα το μπορέσετε να το θυμηθείτε. Οπ, θα ήθελα να το δω, θα κάνω και ένα βίντεο, μάλλον τα επόμενα, να σας δείξω κάποια games ή κάποιο giveaway, γιατί έχω δει καλά giveaway, μείνετε συντονισμένοι, ελπίζω, επικοινωνήσα με κάποια παιδιά, είδα ότι τα πράγματα που τους έστειλε στους χορτιστές τα πήρανε, νομίζω εμένα δεν έχω επικοινωνήσει ακόμα. Θα έρχεται giveaway. Είχα την ιδέα, αλλά ακόμα δεν το ξέρω γιατί θέλω να τα δοκιμάσω. Αν μου αρέσουν πάρα πολύ, μπορεί να μην τα δώσω ή να πάρω κάποιο άλλο. Θα ήθελα ίσως να τα δώσω αυτά giveaway. Αυτά εδώ. Αυτά. Αλλά τα συγκεκριμένα θα τα δώσω. Αν πω να τα δώσω ποτέ giveaway, θα είναι αν ξεπεράσουν τους 200 subscribers. Έχουμε ακόμα δρόμο, είμαστε στους 160. Γι' αυτό, αν θέλετε, πείτε φίλους, φέρετε subscriber και στις 600 συνδρομές μάλλον θα το συζητήσουμε να τα δώσω. Αν δούμε πώς θα πάει, γιατί με τόσα χέρια τι να πρωτοπάρεις. Λοιπόν, πολύ φθηνή αγορά, δηλαδή 18 ευρώ, εντάξει, αν μπεις τώρα το 18 ευρώ, έτσι και έτσι, αλλά με 18 ευρώ νομίζω συμφέρουν αρκετά. Ήμουν ο Κώστας, check now, κάντε ένα like, ένα subscribe. Πείτε μας ένα γεια. Πολλά παιδιά ρωτάνε ερωτήσεις, προσπαθώ να τους τις λύσω. Αν μπορώ, δεν ξέρω τα πάντα, αλλά σε αυτά που ξέρω προσπαθώ να απαντήσω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την προτίμησή σας, για τα θετικά σας σχόλια. Μέχρι τώρα το κανάλι το έχετε αγαπήσει και μου έχετε πει πάρα πολλά όμορφα σχόλια, με συγχωρείτε. Θα το εκτιμούσα αν το κάνετε κοινοποίηση το βίντεο και το στέλνετε και σε φίλους σας. Θα δούμε κι άλλο gaming εξοπλισμό. Σας είπα ότι υπήρχαν κάποιες δυσχέρειες. Σιγά σιγά τα πράγματα ξαναμπαίνουν σε μια ευθεία γραμμή. Ανατακτά περιοδικά διαστήματα θα έχουμε unboxing και μάλλον gaming εξοπλισμό από εδώ και πέρα λίγο πιο εντατικά. Θα δούμε κάποια άλλα προτζεκτάκια. Το κουτί δουλεύει παρεμπιπτόντως συμμετρική τέλεια με την καινούργια υδρόψυξη. Βλέπω ότι ο επεξεργαστής έχει μείνει στα 30, βαρύ gaming στα 40 βαθμούς Κελσίου. Αν και στο μυαλό μου έρχεται ότι πρέπει να το κόψω και πρέπει να βάλω διπλή υδρόψυξη. Οπότε θα έχουμε μόντες κάποια στιγμή προς τα Χριστούγεννα. Τι άλλο ξέχασα. Α, επίσης, έχω αυτό εδώ. Αυτό ήταν το πραγματάκι που το φέρανε χθες, το πήρα από έναν φίλο, το πλήρωσα, το αγόρασα μάλλον από αυτόν, το πήρε, δεν του άρεσε και λέω που φέρτε εδώ. Υπάρχει μια προοπτική να το δώσω giveaway και αυτό, δεν έχω παίξει, το έβαλε για λίγο, δεν είναι δεσμευμένος ο κωδικός του στο Steam, άρα νομίζω παίζει κανονικά, δεν έχει πρόβλημα, μπορώ να το ξανατσεκάρω. NBA 2K2014, πολύ καλό παιχνίδι, είχε βγει Game of the Year. Ίσως να το δώσω, γι' αυτό θα το σκεφτώ. Απλά ένα πράγμα με στεναχωρεί και θα ήθελα σιγά σιγά, αν μπορείτε λίγο να το ξεπεράσουμε αυτό. Τσάμπο πράγματα παίρνετε, τσάμπο πράγματα σας δίνω. Κάντε subscribe, γράψτε ένα σχόλιο, μην φοβάστε, μην τρέψετε. Πολύ κάνετε like, αλλά δεν αφήσετε ένα σχόλιο για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Τρία παιδιά πήραν από ένα φορτιστή δώρο. Πιο παλιά
κάποια παιδιά πήραν παιχνίδια δώρα. Νομίζω ότι είναι καλά. Δωρεάν πράγματα όλοι θέλουμε. Οπότε βοηθήστε με να καταφέρω να τα δώσω όλα αυτά. Γιατί στην χωριά μου όταν βγάζω ένα giveaway και δεν έχει άτομα να πούνε φέρτε αυτό θέλω. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο χαζό να μπουν δύο άτομα στην κλήρωση και να κληρώσω τρία προϊόντα για δύο άτομα. Πολύ καλό για τα άτομα. Αλλά θα ήθελα λίγο παραπάνω τη βοήθειά σας για να κυλήσουν. Μου τα στέλνουν και εμένα και ό,τι μου στέλνουν θέλω να το δίνω και σε εσάς. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, τσεκτικνάω τα Kenda headset. Γαμάτο, αν το βρείτε πάρετε το δηλαδή. Εκτός και αν θέλετε να κάνετε παραγγελίες από εδώ από Λίμνο. Αν το δω και αυτό και στον κόσμο. Τσεκτικνάω, Κώστας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.